η άλλη φωνή στα FM. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Δημήτρη Κοσμόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-7298-222. Είναι η τέταρτη καταρχαιότητα και τάξη η μονή του Αγίου Όρους στο Χιλανδάρι ή Χελανδάρι. Το περίφημο αυτό μοναστήρι, το οποίο συνδέεται και με την Σέρβικη Ορθοδοξία και με την Βαλκανική Ορθοδοξία. Στα 1882 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Νεολόγος καταρχήν της Κωνσταντινούπολεως, σε συνέχειες μία μονογραφία, μία μελέτη με τίτλο «Ο Άθος του διαπρεπούς λογίου και ιστορικού Μανουήλ Γεδεών». Σε αυτήν τη μελέτη που διαλαμβάνει αναμνήσεις από τον άθωνα, ιστορική περιγραφή, κτηριακή περιγραφή, ιστορία των μονών και άλλα πολλά αγιορητικά κείμενα ως συναγωγή, ο Μανουήλ Γεδεών λέει για το Χιλανδάρι τα εξής. Η μονή του Χιλανδαρίου, σεμνηνωμένη επί τη μνήμη των εισοδίων της Θεοτόκου, που τελείται την 21η Νοεμβρίου, εκτίθη το 1197 υπό του ηγεμόνος της Σερβίας Στεφάνου Νεμάνια, ως της παραχωρήσας την βασιλείαν το ιό Στεφάνο εμόνασε εν αυτή τη μονή, Σιμεών με το όνομα της, και αποθανών τη 13η Φεβρουαρίου του 1200, εν τη μονή όπου και ετάφη. Της μονής επεμελήθη και Σάββας ο του Σιμεών τούτου Υιός, πρώτου πατρός απελθόν εις Άθο και καρής μοναχός εν τη Ρωσική μονή, ιερεύς δε χειροτονηθείς μετά το 1200 υπό Νικολάου Επισκόπου Ιερισσού και Αρχιεπίσκοπος Σερβίας ακολούθως γενόμενος επί Θεοδόρου του Λασκάρεως, ως της και δώρα τινά απέστηδε προς τη μονή Χιλανδαρίου. Πλείστε δωρεέ εγένοντο υποσέρβων ηγεμόνων εις την μονήν ταύτην, πάσας δε επεκύρωσε το 1343 διά Χρυσοβούλου ο Στέφανος Ουρόσχης, νέας δε προσέθεσε το 1345 επισκεψάμενος μετά τη συζύγου αυτού τον άθωνα ο Στέφανος Βουσιάν ο Ισχυρός. Ο Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος, δωρισάμενος τρία κτήματα παρά τον Στριμώνα το 1319, επεκύρωσε συγχρόνως και πάντα τα χρυσόβουλα και τα δωρήματα των προγενεστέρων αυτοκρατόρων. Το 1534 ο ηγεμόν της Βλαχίας Βιντήλας ο Βλάδος εδωρίσαντο δεκακισχύλια άσπρα,
15.000 δε έδωκε το 1589 ο ηγεμόν της Βλαχίας Μίχνας, ενώ από το 1568 είχον η χιλανδαρινή μοναχή την άδεια να αποστέλωσιν εις Ρωσίαν ανά τετραετίαν προσυλλογή συνδρομών, επιτρέψαντος δια Χρυσοβούλου τούτο του Τζάρου Θεοδόρου Ιωαννίδου, από δε το 1568 διαγράμματος του Αλεξίου Μιχαήλωβος απέστελον στη Ρωσία προς άφρησιν ελαιών ανά πάσαν επταετία. Εν την περιοχή της μονής Χιλινδαρίου έκειτο η αρχαία μονή του Ζυγού, σήμερον αφανιστήσα. Το 1326 γοράστη η μονή του Αγίου Νικολάου Σκορπίου, γνώμη του πρώτου των ηγουμένων, και προσαρτήθη εις την μονή του Χιλανδαρίου, μετά της βασιλικής επικυρώσεως των Δρονίκου του Παλαιολόγου. Το 1330 συνεινώθη η μονή του Πύργου μετά του Χιλανδαρίου, αρχαιότερον ονομαζομένη του Αγίου Βασιλείου, υφισταμένη δε από τον μέσον του 9ου αιώνος. Αυτά ως προς κάποια πολύ βασικά ιστορικά στοιχεία για την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου ή Χελανδαρίου, και θα δούμε και για την παραφορά αυτή σε λίγο, αλλά και για το όνομα. Στην συναγωγή των κειμένων του Μανουήλ Γεδεών με τον γενικό τίτλο «Ο Άθος», που είναι έργο, όπως είπαμε, που εξετέθη δημόσια το 1882, υπάρχει και ένα 15-σύλλαβο μακρύ ποίημα από αυτά που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή, που περιλαμβάνει γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία για όλο το Άγιον Όρος. Ανάμεσα στους στίχους, τους 15-σύλλαβους αυτού του μακροσκελούς αφηγηματικού ποίηματος που ανήκει στον Μητροπολίτη Νικαίας Πορφύριο, που ήταν προηγούμενος της Βασιλικής και Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που ευρίσκεται κοντά στη Σοζόπολη της Μαύρης Θάλασσας και φυλαγιορείτης, αναγράφονται και τα εξής. «Εκ των Ιβύρων σαν ευγής οι στράτες δε λαθούσι, των δρόμων ακολούθησε να πας στο κουτλουμούσι, και το πρωτάτο να ειδείς και να το προσκυνήσεις, και τες καριές και τα κελιά πάντα να θεωρήσεις. Έπειτα προς την θάλασσαν κάτωθεν να γυρίσεις, εκεί όπου βουλήθηκες σύρε και μην αργήσεις. Θέλεις υπάγει στην μονή του κυρ Σταυρονικήτα, και καθώς θέλεις σου φανεί κάμε και άλλη νύκτα, και το ταχύ σα σηκωθείς να πας στον Παντοκράτορ, να προσκυνήσεις ευλαβώς ότι είναι αυτοκράτορ, και απ' εκεί σηκώνεσαι και πας στο βατοπέδι, θέλει συδεί εκεί πολλά και ο νου σου ασκοπεύει. Εκεί θεν πάρεις αν ευγείς πάγεις στου εσφιγμένου, όπως και ονομάζεται καθάρια του σημαίνου. Εκεί θεν δια του βουνού πάσει στο χιλαντάρι, και είναι οι καλόγεροι σέρβιτε και βουλγάροι». Thank you.
Η μονή αυτή λοιπόν, η καρδιά της Σερβίας, όπως είναι το δεύτερο όνομά της, παρά την οικουμενικότητα που έχει ο μοναχισμός του Αγίου Όρους, δεν καταργεί την ετερότητα, ιδρύθηκε στη βόρεια άκρη της Χερσονήσου του Αγίου Όρους, σε μια κοιλάδα που της κρύβει τη θέα προς τη θάλασσα και εκτείνεται προς τα βόρεια του χυμάρου γερακοφολιάς Λάκος. Ο χύμαρος έχει το πανέμορφο όνομα γερακοφολιάς Λάκος και είναι ένας χύμαρος με πλατάνια και καστανιές που κάνουν ένα υπέροχο στέγαστρο και με αναρχητικά φυτά τόσα και τέτοια ώστε να δημιουργούν ένα ευλογημένο περιβάλλον για τον προσκυνητή. Η παραλία που χύνεται ο χύμαρος είναι πανέμορφη και το πυκνό βάσος που την περιβάλλει είναι αφάνταστα ωραίο. Δημιουργεί ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της γαλήνης που επικρατεί στο όρος. Στο σημείο της εκβολής του χυμάρου βρίσκονται από τη μία πλευρά ο μικρός ναός του Αγίου Βασιλείου και από την άλλη ο αρσανάς της μονής. Όλη σχεδόν η δυτική περιοχή έξω από τα κτίρια είναι ένας τεράστιος κήπος. Κήπος με ζαρζαβατικά και λάχανα, κήπος με λουλούδια, κήπος από τον οποίο τα προϊόντα της γης προσφέρονται δοξολογικά στο Θεό μέσω των αδελφών της μονής, όπως σε κάθε μονή, αλλά και προσφέρονται χωρίς κανένα δισταγμό στη διακονία του προσκυνητή. Των προσκυνητών που καταφθάνουν είτε με το καράβι είτε πεζοπορώντας στο πανάρχιο χιλανδάρι και στα ευλογημένα του προσκυνήματα. Καλωσορίζουμε σε αυτήν την στάση μας μέσα στην οδηπορία στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου ή Χελανδαρίου, την κυρία Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς. Η κυρία Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς είναι ανθρωπολόγος εθνολόγος, είναι διδάκτορας εθνολογίας και είναι συνεργάτης της Ακαδημίας Επιστημών του Βελιγραδίου, όπου εργάζεται ως ιστορικός εθνολόγος και ερευνήτρια, μελετώντας την πνευματική παράδοση της Βαλκανικής και ειδικότερα την ορθόδοξη πνευματική παράδοση και τα εθνολογικά και ανθρωπολογικά δεδομένα ολόκληρης της Βαλκανικής περιοχής. Με την κυρία Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς θα μιλήσουμε για το Χελανδάρι ή Χιλανδάρι, γιατί παρότι γυναίκα είναι βέβαια από τη Σερβία, που σημαίνει ότι το Χιλανδάρι το νιώθει και αυτή σπίτι της, αλλά παρότι γυναίκα, που σημαίνει ότι λειτουργεί απαγορευτικά το να εισέλθει στο Άγιον Όρος, έχει ασχοληθεί εκτενώς με το Χιλανδάρι, μελετώντας τους κώδικες, τις περγαμηνές και την αρχιτεκτονική και την ιστορία της πανάρχειας αυτής μονής. Καλωσορίσατε, κυρία Μπλαγκόγεβιτς, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και ελπίζω ότι θα μπορέσω έτσι πω λίγα λόγια του μοναστήριου. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως κάνουμε και σε κάθε μονή. Υπάρχει ένα όνομα, Χιλανδάρι ή Χελανδάρι. Από πού προέρχεται το όνομα αυτό? Ή Χιλάνταρ με πιο σέρβικη. Χιλάνταρ μοναστέρ. Μοναστήρ Χιλάνταρ με πιο έτσι σέρβικη προφορά. Το όνομα της μονής
κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από το Γεώργιο Χιλανδάριο, ιδρυτή και κτήτορα της Μονής. Όπως είπαμε, το 1198 ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Άγγελος, έθεσε την εγκαταλειμμένη Μονή στην εξουσία του Στέφανου Νέμανια, ηγεμόνα μεγάλου Ζουπάνου, Βέλικη Ζούπαν, να το πούμε έτσι, στα σέρβικα της Ζουπάνος, Σερβίας. Τι σημαίνει? Ζουπάν, ηγεμόνα. Ηγεμόνας. Ναι, ηγεμόνας. Mm. Γιατί ήταν Ζουπάνια, σαν νόμος. Της Σερβίας και του Ράσκου, δευτεροτόκου γιού του, όπως λέει χαρακτηριστικά, ως αιώνιο δώρο στους Σέρβους. Ο Ράσκο, ο δεύτερος προηγουμένως, είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια, έφτασε στον Άθο και έγινε μοναχός Σάβας. Τον ακολούθησε στη συνέχεια και ο ηγεμόνας, πατέρας του, και έλαβε το όνομα Σιμεών. Αυτοί ανοίγηραν τη Μονή σε περιοχή που παραχωρήθηκε από τη Μονή Βατοπεδίου, πράξη που επικύρωσε με το αυτοκρατορικό χρυσόβουλο ο αυτοκράτορας Αλέξιος Τρίτος, ο οποίος επιπλέον έδωσε την εγκαταλειμμένη Μονή Ζυγού ως μετόχιστη Μονή Χιλανδαρίου. Η Μονή προσθήθηκε στη συνέχεια με πολλούς θησαυρούς και κατέληξε να γίνει πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο του σερβικού λαού, όπως είπατε, όντως καρδιά της Σερβίας. Μέσα στην οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, ναι. Η οποία αναδεικνύει, ακριβώς έτσι, επειδή είναι οικουμενική, ναι. Και τις επιμέρους εθνικές εταιρότητες και παραδόσεις, οι οποίες εκφράζονται η κάθε μια με το μοναστήρι της στο Άγιον Όρος. Ο Γεώργιος Χιλανδάρης, λοιπόν, που ήταν ερημίτης, έτσι δεν είναι, ήταν ένας μοναχός, κάπου λένε οι ιστορικοί, κάνω λάθος, γύρω στις τελευταίες δεκαετίες του 10ου ή αρχές του 11ου αιώνα. Να δούμε πώς χτίζεται και πότε χτίζεται η Μονή, πώς ξεκινάει η περιπέτειά της μέσα στον χρόνο και στην ιστορία. Εξωτερικά, το μοναστήρι, όπως και τα άλλα του όρους, δίνει την εντύπωση ενός φρουρίου. Με τον χειρωματικό έχει και δύο πύργους, από τους οποίους ο ένας, στην ανατολική πλευρά, αποδίδεται στον ιδρυτή του, τον Άγιο Σάβα. Ένας ακόμη πύργος υπάρχει έξω από το μοναστήρι, προσφορά, πηγαίνοντας για τον Αρσανά του, που ονομάζεται από τον ιδρύτη του πύργος του Μιλούτιν. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πούμε, ότι όταν ο Άγιος Σάββας έφυγε από τη Σερβία, όπου έγινε αρχιεπίσκοπος της, Σιμεών έμεινε και πέθανε στο μοναστήρι. Λίγο χρόνο μετά το θάνατο του Σιμεών, η Σέρβικη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Στο Χιλανδάρι τότε έρχονται πάρα πολλοί Σέρβοι και υπήρξε έτσι ανάγκη να χτίζουν και άλλα μικρότερες μονές. Είδαμε αναγέννηση δηλαδή. Ναι, του μοναστηρίου, ακμή του μοναστηρίου. Ναι. Η ακμή του μοναστηρίου συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. Και έτσι έχει γίνει πνευματικό κέντρο όλων των Σέρβων και όχι μόνο, όπως είπαμε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εδώ βγήκαν πολλοί σοφοί άνδρες και μορφωμένοι κληρικοί που έγιναν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι. Σε αυτό το μοναστήρι γράφτηκαν ή μεταφράστηκαν πολλά βιβλία που βοήθησαν στην πρόοδο και την πνευματική ανάπτυξη του σερβικού λαού. Το μοναστήρι του Χιλανδαρίου έλαβε πάρα πολλά δώρα και αμύθιτα πλούτη από τους σέρβους ηγεμόνες. Ιδιαίτερα ο Στέφαν Ντούσαν, να το πω πιο ελληνιστή, ο Στέφανος Ντούσαν, το ενίσχυσε οικονομικά και του παραχώρησε πολλά προνόμια, όπως άλλωστε έκανε και για άλλες μονές του Άθου. Σε ένα χρυσόβουλο, μάλιστα, όπου υπογράφει χαρακτηριστικά τσάρος και αυτοκράτορ Σέρβων και Ελλήνων, φαίνεται ότι επισκέφθηκε το μοναστήρι ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του η Ελένη το έτος 1347.
και λένε ότι εντάξει, αυτή η επίσκεψη έμεινε στην ιστορία, ότι αυτή δεν επίσκεψε το Άθο ως γυναίκα, αλλά όπως είπαμε ως σύζυγος. Όταν διαβάζει κανείς, διαβάσαμε τον, και τον Γεδεών, που ξέρετε καλά και έχει μελετήσει το έργο του για τον Άθωνα, τον Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος αναφέρει την επίσκεψη του Αυτοκράτορα με τη σύζυγό του. Και αυτό ξενίζει. Στην αρχή δημιουργεί μια παράξενη εντύπωση. Αν το Άβατο είναι θεσμός ιερός για το Άγιον Όρος, εκείνη την εποχή που το όρος άρχιζε σιγά σιγά να παίρνει το χαρακτήρα ότι ήταν πολύ πιο έντονο αυτό το δεδομένο, άρα έπρεπε να υπάρξει κάποια εξήγηση, και η εξήγηση που δίνουν οι ιστορικοί είναι ότι δεν πήγε ως γυναίκα. Δεν πήγε ως γυναίκα, πήγε ως σύζυγος του Τσάρου, ως αυτοκρατόρισσα. Ναι, που είναι κάτι διαφορετικό, είναι η Αυγούστα. Ναι. Οπότε ήταν αυτός ο ρόλος. Από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου ευεργέτησε το μοναστήρι και ο Ανδρόνικος, δεύτερος παλαιολόγος, όπως με δείχνουν τα πολλά χρυσόβουλα του που φυλάσσονται σε αυτό. Και εντάξει άλλα. Μετά την τουρκική κατάκτηση βοηθούν το μοναστήρι οι τσάροι της Ρωσίας και οι ηγεμόνες των παραδουναβιλίων χωρών, και έτσι η ακμή του συνεχίζεται, και αν και, και μετά την άλωση του σερβικού δεσποτάτου δεν χάλασαν σχέσεις με τη Σερβία. Θέλετε να μας δώσετε το ιστορικό πλαίσιο, τι σημαίνει η άλωση του σερβικού δεσποτάτου? Δηλαδή όταν μετά την τουρκοκρατία, όταν οι Τούρκοι καταλαμβάνουν και τη Σερβία. Ναι, στο 15ο αιώνα. Λίγο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, λίγε δεκαετίες μετά. Έτσι, ναι. Από τον 17ο όμως αιώνα αρχίζει η παρακμή του μοναστηριού, ιδιαίτερα από το έτος 1675, όταν προσαρτήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αρχιεπισκοπή Υπηκίου, που στα σέρβικα λένε Πέτς. Υπηκίου Πέτς. Η προέλευση Σέρβων σιγά σιγά λιγοστεύει, μέχρι το σημείο τον επόμενο αιώνα να ζουν στο μοναστήρι μοναχοί κυρίως βουλγαρόφωνοι. Αυτό ήταν στο 18ο αιώνα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το 1690, μετά μεγάλο πόλεμο στη Σερβία, γίνεται μεγάλη μετανάστευση των Σέρβων προς βόρεια, και έτσι απλώς στη Νότια Σερβία λιγοστεύει το σερβικό στοιχείο. Ενάμεσα στους βουλγαρόφωνους μοναχούς στο Χελανδάρι, στο 18ο αιώνα, έζησε και ο μεγάλος συγγραφέας Παΐσιος, που έγραψε την ιστορία των Βουλγάρων και πολλά άλλα αξιόλογα έργα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το 1722 και το 1891, το μοναστήρι καταστράφηκε από δύο αντίστοιχες πυρκαγιές, που λίγο έλειψε να εξαφανίσουν εντελώς τους κόπους και τα πλούτη των περασμένων εποχών. Το έτος 1896 επισκέφτηκε το Χελανδάρι ο βασιλιάς της Σερβίας Αλέξανδρος I, που το ενίσχυσε οικονομικά και έστειλε πολλούς Σέρβους μοναχούς, οι οποίοι τελικά επικράτησαν και πήραν ξανά τη διοίκηση του μοναστηριού. Και ιδιαίτερα, εντάξει, στο 19ο αιώνα ήταν δύσκολη κατάσταση. Θα φτάσουμε στο 19ο αιώνα. Πριν φτάσουμε στο 19ο αιώνα, θα ήθελα να σας ρωτούσα λίγα πράγματα περισσότερο, να μας δίνατε, όσο είναι δυνατόν βέβαια, μέσα στα πλαίσια μιας ραδιοφωνικής συζήτησης, για το τι σήμαινε το Χιλανδάρι για την Σερβική Ορθοδοξία μέσα στους αιώνες της τουρκοκρατίας. Τι γινόταν τότε, το λαϊκό αίσθημα, γιατί έχετε μελετήσει πολύ την λαογραφία
και την εθνολογία της περιοχής σας, πώς εκφράζεται στο λαϊκό αίσθημα η ύπαρξη αυτού του μοναστηριού? Η ύπαρξη του μοναστηριού υπάρχει στα τραγούδια, στις λαϊκές ιστορίες επίσης. Και αν και αυτό που είπαμε στο 17ο αιώνα, λόγω του πολέμου, πάρα πολλοί Σέρβοι εγκαταστάθηκαν βόρεια, το Χιλανζάρι έμεινε στην καρδιά τους και ποτέ δεν σταμάτησε, ιδιαίτερα σε όλα αυτά τα έπη και όταν μαζευόταν και τραγουδούσαν μαζί με γκούσλε. Γκούσλε είναι ένα είδος σέρβικης λύρας, ένα μουσικό όργανο. Τραγουδούσαν τα τραγούδια τους, τα οποία αναφερόνταν και το Χιλανζάρι, μίλησαν και για το Χιλανζάρι. Και όπως είπαμε, εκεί ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει παιδεία και εκπαίδευση και τα σχολεία και μορφωμένοι άνθρωποι και τα χειρόγραφα. Οπότε ήταν πολύ σπουδαίο, γιατί στη Σερβία δεν μπορούσαν να υπάρχουν τα σχολεία, ήταν πάρα πολύ λίγα. Οπότε παιδεία σώθηκε μέσα σε ένα μοναστήρι μακριά γεωγραφικά, έτσι, από τη Σερβία, αλλά... Που ήταν μια αιστεία, έτσι, αιστεία ναι, πνευματική. Ναι, ακριβώς, ναι. Η κόρη του Ματιού. Η κόρη του Ματιού της Σερβικής Ορθοδοξίας. Πολύ ωραία το είπατε. Άλλοι και τα λαϊκά άσματα χρησιμοποιούν τη φράση που αναφέραμε στην αρχή, γιατί είναι από σέρβικο ποίημα, Παρμένη, η καρδιά της Σερβίας, η καρδιά της Ορθόδοξης πίστης της Σερβίας. Η κυρία Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς, διδάκτορας εθνολογίας και ανθρωπολογίας και συνεργάτης ερευνήτρια της Ακαδημίας Επιστημών του Βελιγραδίου, σήμερα με τα ωραία ελληνικά της μαζί μας για το μοναστήρι που λέγεται και σέρβικο, όταν το καΐκι περνάει από τα μοναστήρια φεύγοντας από την Ορεινούπολη, ακούγεται και εκεί. Όποιος είναι για το σέρβικο να κατέβει, ή χιλανδάρι ή χελανδάρι, αλλά σέρβικο όχι με την έννοια του εθνικισμού, με την έννοια της ορθόδοξης οικουμενικότητας, η οποία μπορεί να εναρμονίζει κάθε εθνική ιδιαιτερότητα και να συγκροτεί ένα σύνολο λατρευτικό, ένα σύνολο αναφοράς. Ώρα σε λίγο και σήμα σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας στην παραμονή και στην έρευνά μας στη Μονή Χιλανδαρίου. Thank you.
Η ώρα είναι 10:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα πρέπει να δούμε λίγο και την γεωγραφία της Μονής. Κυρία Μπλαγκόγεβιτς, να μας πείτε λίγα στοιχεία για αυτήν τη γεωγραφία και να δούμε πώς, σε ποιο σημείο είναι εγκαταστημένο το μοναστήρι μέσα στο όρος, και από εκεί και ύστερα να συνεχίσουμε με τα ιστορικά. Η Μονή Χιλανδαρίου είναι χτισμένη σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από τον Αρσανά της, το λιμανάκι της, σε μια καταπράσινη κοιλάδα στα βορειοανατολικά του Άφου. Προστατεύεται από τις στρογγυλημένες κορυφές των λόφων που ανεβαίνουν μαλακά από τη θάλασσα προς τη δύση, προς την οροσειρά της Χερσονήσου. Αυτό ήταν πολύ σπουδαίο όταν υπήρξαν προβλήματα με τους πειρατές, να είναι λίγο κρυμμένοι, το μοναστήρι είναι λίγο στα βουνά. Και... Κάθε μοναστήρι άλλωστε του όρους έπαιρνε σοβαρά υπόψη του αυτό το φαινόμενο. Ναι. Την πειρατεία από την οποία πολλά μοναστήρια υπέφεραν. Ναι, αυτό λόγω και το Χιλανδάρι. Να υπάρχει σαν... ανάμεσα σε αυτά και το Βατοπέδι και το Χιλανδάρι και οι Ιβύρων είχαν επιδρομές και από ανατολίτες πειρατές, όπως είναι οι Σαρακινοί, και από δυτικούς πειρατές με συμμορίες ληστών, όπως ήταν οι Καταλανοί. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις κατά το μεγαλύτερο καλλιεργήσιμες που εκτείνονται στην ανατολική ως τη δυτική ακτή, φτάνοντας κατά μήκος των συνόρων του Άθου με την Χαλκιδική. Ξεπερνούν την έκταση της εδαφικής κυριαρχίας και αυτής της Μονής Μεγής της Λαύρας. Γοητεύει με τον ίσθυμο που είχε επιχειρήσει να κόψει ο Ξέρης και η περιοχή της, λόγω ακριβώς της θέσης αυτής. Έδινε την δυνατότητα για την εγκατάσταση των πρώτων ασκητηριών και μονών στον Άθο, όπως που είπαμε του Ζυγού. Ακριβώς ήταν αυτή η τοποθεσία πολύ έτσι κατάλληλη για μοναστήρι, πάνω σε ένα λόφο και έτσι λίγο απομονωμένη από τη θάλασσα. Έχει και νερά, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όλο το όρος έχει νερά και κάθε μοναστήρι βρίσκεται κοντά βέβαια, σε πηγές. Ναι. Υπήρξαν πολλές καταστροφές. Πριν περάσουμε στα προσκυνήματα και στην πνευματική ζωή και στη σχέση της και με στη σχέση του μοναστηριού και με τη σημερινή σερβική ορθοδοξία. Ναι, δύο πυρκαγιές. Υπήρξαν πολλές καταστροφές. Ναι. Υπήρξαν δύο πυρκαγιές. Υπήρξε και μία πρόσφατη, το 2004. Ναι. Δεν ήταν το Μάρτιο. Το Μάρτιο που κατεστράφει το μοναστήρι. Κατεστράφει σχεδόν ολοσχερός, ωστόσο αναστηλώθηκε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μεγάλη βοήθεια βέβαια και προσκυνητών και άλλων ανθρώπων. Και την Ελλάδα, ναι, αλλά ήταν τεράστια καταστροφή και αυτό που είπαμε ότι είναι καρδιά της Σερβίας, το 2004 έτσι έτυχε και ήμουν στην Αθήνα και με παίρνει τηλέφωνο ένας γνωστός μου Σέρβος ζωγράφος, ο οποίος είναι πρόσφυγας από τη Δαλματία, Σέρβος από τη Δαλματία, ήταν οικονομολόγος και αναγκαστικά έγινε ζωγράφος στην Αθήνα. Και λέει, με παίρνει τηλέφωνο και λέει κάει και το Χιλανδάρι και όταν το άκουσα πήγαινα για να κάνω εξομολόγηση, να εξομολογηθώ γιατί λέει είναι αμαρτίες μας και λέει πώς να βοηθήσω να σταματήσει αυτή η πυρκαγιά. Ο άνθρωπος το ένιωθε ότι... Κάει και το σπίτι του. Ναι, το σπίτι του και ότι είναι αμαρτίες μας. Γιατί δηλαδή, έγινε για τις αμαρτίες. Ναι, μας, ναι, και ο ίδιος ναι, λέει πάω να εξομολογηθώ. Κυρία Μπλαγκόγεβιτς, θέλω να δούμε τι γίνεται στα νεότερα χρόνια. Στο 19ο αιώνα, στην εποχή που η Σερβία έχει γίνει πια ανεξάρτητο κράτος και πώς ο σερβικός λαός συνδέεται με το Χιλανδάρι. Και στο 19ο αιώνα, όπως είπαμε, υπάρχουν δωρεές από τους ηγέτες μας και ήθελα να τονίσω απλώς ότι
και Σέρβοι μοναχοί συμπεραστάθηκαν ουσιαστικά και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στους Βαλκανικούς έτσι πολέμους το 1913, και άνοιξαν το μοναστήρι για να κρυφτούν πολλοί άνθρωποι, δηλαδή υπήρξε και αυτό. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το αναφέρω. Οι μοναχοί στο Χιλανδάρι έχουν παλιότερα τουλάχιστον υπήρχε και υπάρχει και σήμερα, και είχε σχολιαστεί επικοινωτρόπως, έχουν αναρτήσει τα πορτρέτα των Σέρβων βασιλέων και των Βυζαντινών και των ηγετών, αλλά και αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της Σερβικής, του Σερβικού Ξεσηκωμού εναντίον των Τούρκων. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη και προς τον ελληνικό ορθόδοξο λαό, μια αλληλεγγύη που εκφράστηκε και εκείνες τις εποχές. Ναι, έτσι είναι, ναι. Ήθελα να πω λίγα λόγια και για το καθολικό. Υπάρχει η ειδική εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος που κάνουμε, που αναφέρεται στο καθολικό. Δώστε μας μόνο μια μικρή περιγραφή, το στίγμα του καθολικού. Ναι, αυτό να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και ότι χτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Και είναι κατά το βυζαντινό γερωτικό τύπο, διότι αυτό έχει να, που είπατε, ότι μέσα έχουμε εικονιστική μορφή του κτήτορα Μιλουτίν, που τον παριστάνεται σε ηλικία 70 περίπου χρόνων, ενώ σε άλλα μνημεία εικονίζεται σε διαφορετική κάθε φορά ηλικία, και αυτό είναι χαρακτηριστικό που είπαμε για μορφές, και αυτή ήταν αναφορά για το καθολικό. Η Παναγία, η εικόνα είναι η Παναγία, που είναι η Παναγία η Τριχερούσα. Τριχερούσα. Τι σημαίνει αυτό? Η Παναγία η Τριχερούσα, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Πολλοί τη λένε και ηγουμένη της Σερβικής Εκκλησίας. Ναι, γενικότερα, ναι, είναι πολύ δημοφιλής εικόνα και υπάρχει ιδιαίτερη λατρεία ακριβώς προς την Τριχερούσα, Τρογερούτσιτσα. Σέρβικα. Την έφερε ο Άγιος Σάββας από τη μονή της, του Αγίου Σάββα του Αγιασμένου, την Παλαιστίνη, και υπήρξε μία προφητεία ότι θα έρθει ένας πρίγκιπας από τη Δύση και ότι θα πρέπει να του δώσουν αυτή την εικόνα. Και όντως όταν ήρθε ο Άγιος Σάββας στην Παλαιστίνη και προσκύνησε, τότε ο ράβδος του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου έπεσε και ήταν αυτή η προφητεία. Θα έρθει ένας με το όνομά του, Σάββας, και όταν θα προσκυνήσει την εικόνα θα πέσει ράβδος. Και αυτό έγινε μια φορά. Την επόμενη μέρα πάλι προσκυνάει, πέφτει και είπανε οι μοναχοί, α, αυτός είναι. Πώς σε λένε, Σάββας, από πού είσαι, Δύση, ναι, δυτικός πρίγκιπας. Και έτσι του χάρισαν αυτή την εικόνα. Και την έφερε πρώτα, ήταν στη Στουντένιτσα, η Ραμονή, την οποία επίσης ίδρυσαν ο Σιμεών Μυροβλήτης, όπου τώρα βρίσκεται και τάφος του. Και στο 15ο αιώνα, με καταστραφές και κατάκτηση από τους Τούρκους, προκειμένου να σώσουν την εικόνα, οι μοναχοί την έβαλαν σε ένα γάιδερο και είπανε να πάει όπου θέλει η Παναγία. Και έφτασε έτσι, υπάρχει αυτή η ιστορία, μέχρι την Ιερά Μονή της Χιλανδαρίου, και την έβαλαν μέσα, και από τότε υπήρξε στα τέλη του 15ου αιώνα υπήρξε πρόβλημα ποιος θα είναι ηγούμενος στο μοναστήρι, και αποφάσισαν ότι η Τριχερούσα είναι ηγουμένη, και ονομάζουν τον ηγούμενο, είναι προηγούμενος του μοναστήριου. Όπως ηγουμένη και κυρά του όρους ονομάζουν την Παναγία σε όλο το Άγιον Όρος, και το Άγιον Όρος και η Χερσόνησος του Άφω ονομάζονται το περιβόλι της Παναγίας.
Πρόεκτορα Εθνολογίας και Ερευνήτρια της Πνευματικής Παράδοσης της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Συζητούμε, φίλες και φίλοι, για το μοναστήρι του Χιλανδαρίου, τώρα που η στάση μας είναι σε αυτό το μοναστήρι, μέσα σε μια περιδιάβαση στα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους, στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική τους. Δώστε μας λίγα στοιχεία, κυρία Μπλαγκόγεβιτς, για την αρχιτεκτονική της Μονής. Λοιπόν, ο προσκυνητής εισέρχεται στο συγκρότημα της Μονής από τη βόρειο-ανατολική άκρη του. Όπως μπαίνει δεξιά αφήνει το συνοδικό και το αρχονταρίκι της και μπαίνει στη Μεγάλη Αυλή. Καθώς κατευθύνεται προς το Καθολικό, στα αριστερά του θα αντικρίσει τον πύργο του Αγίου Σάβα. Αυτός ο πύργος κτίστηκε στην ανατολική πτέρυγα του περιβόλου της Μονής, πάνω στα λείψανα εγκατάστασης των ελληνιστικών χρόνων, γύρω στα 2000, αρχές του 13ου αιώνα, την εποχή του που παρέβαλαν και ανακαίνισαν οι Σέρβοι κτήτορές της, Άγιοι δηλαδή ο Σιμεών και ο Σάβες. Δεσπόζησε ύψος σε όλο το συγκρότημα και προβάλλεται και πίσω από το Καθολικό. Παρουσιάζει τρεις φάσεις για την οικοδόμησή του σε ύψος και συγκεκριμένα οι ανώτεροι όροφοι κατασκευάστηκαν στη διάρκεια του 14ου αιώνα και τον 17ο με την φροντίδα του Μητροπολίτη Βελιγραδίου Σιμεών προσθέθηκε το τελευταίο προς το πάνω τμήμα που στεγάζεται με ξύλινη στέγη αφού πρώτα το κτίριο στερεώθηκε με αψίδες. Εδώ στον τέταρτο όροφο του έχει ιδρυθεί παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται στο 1683-84. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τοίχοι είναι πολύ χοντροί, έχουν μεγάλο μήκος. Μπροστά από το πύργο του Αγίου Σάβα κτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα το παρεκκλήσιο των Αγίων Αρχαγγέλων. Κατά την παράδοση είναι έργο του Μιλούτιν και αυτό. Άλλος πύργος, ο πύργος του Μιλούτιν ή του Καβαλάρη ή της Χρυσής ή της Βασίλισσας είναι ένας πολύ ψηλός πύργος που προκαλεί μεγάλη εντύπωση με τις επάλυξες του. Έχει κτιστεί από τον Στέφανο Πέμπτο Ούρεση, τον γνωστό Μιλούτιν, το 1302, στη μέση της διαδρομής από τη Μονή Χιλανδαρίου στον Αρσανά της, στο χωράφι του Αγίου Σάβα. Φαίνεται ότι την εποχή της οικοδόμησής του βρισκόταν πολύ κοντά στη θάλασσα, που την απομάκρυναν κάπου 500 μέτρα τα υλικά που κατέβαζε ο χήμαρος που περνάει κοντά. Περίπου 100 σκαλιά οδηγούν στο παρεκκλήσιο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρισκόταν στην κορυφή. Ένας θρύλος παραδίδει ότι από αυτόν εδώ τον πύργο, ύστερα από πολλές παρακλήσεις της προς τους μοναχούς που υποχώρησαν και δέχθηκαν παρά την απαγόρευση να μένουν γυναίκες στον Άθο, αγνάτευε μία Σέρβα βασίλισσα το μοναστήρι όπου είχε κλειστεί ο γιος της και δεν άντεχε τη θλίψη να βρίσκεται μακριά του. Βέβαια, το μοναστήρι δεν είναι ορατό από τον πύργο. Από αυτή την παράδοση προέρχεται προφανώς και η επωνύμια της βασίλισσας, ενώ εκείνη δηλαδή ονομάζεται και πύργος της βασίλισσας. Ναι. Ο δρόμος που οδηγεί από τον Αρσανά στη Μονή περιστοιχίζεται από μουριές. Στις αρχές του καλοκαιριού αποτελούν ευχάριστη προσφορά της γης των προσκυνητή. Thank you.
σειρά Μονή Χιλανδαρίου βρισκόμαστε. Και μας βοηθά η κυρία Γκόρντα Αμπλαγκόγεβιτς, διδάκτορας εθνολογίας, που έχει ερευνήσει την πνευματική παράδοση και ιστορία του μοναστηριού. Όταν μιλούμε για πνευματική παράδοση, εννοούμε κυρίως τα κατορθώματα της πίστης και την αγιότητα που ανέβλησε και από το Χιλανδάρι, όπως και από όλο το όρος, αλλά παράλληλα δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το Χιλανδάρι, όπως και όλα τα μοναστήρια, έπαιξε το δικό του ρόλο στα γράμματα και στις τέχνες. Να δούμε λίγο αυτή την πλευρά. Πρώτα απ' όλα, το Χιλανδάρι έχει μια σπουδαιότατη βιβλιοθήκη, δεν είναι έτσι? Ναι, η οποία ευτυχώς δεν κάηκε. Ναι, δεν κάηκε. Η βιβλιοθήκη των χειρογράφων στεγάζεται στο ίδιο κτίσμα, όπου και το σκευοφυλάκιο του μοναστηριού περιέχει 181 ελληνικούς και 809 σλαβικούς κώδικες, από τους οποίους οι 47 είναι περγαμηνοί και όλοι οι άλλοι χάρτινοι, καθώς και 7 ελληνικά και 5 σλαβικά λιτάρια. Η διακόσμηση των ικανογραφημένων χειρογράφων περιορίζεται κυρίως σε επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Σε άλλο χώρο, κάτω από το συνοδικό του μοναστηριού, είναι τακτοποιημένα τα έντυπα βιβλία που ξεπερνούν τις 20.000, ελληνικά είναι 3.000 και σλαβικά. Μπορούμε να πούμε κάτι και για άλλους πολύτιμους θησαυρούς του μοναστηριού. Είναι το αρχείο, όπου φυλάζονται πάνω από 400 έγγραφα, από τα οποία 165 είναι βυζαντινά, ελληνικά χρυσόβουλα, 160 σερβικά, 9 ρώσικα, 2 βουλγαρικά, 31 μολδοβλαχικά και 70 τουρκικά φερμάνια και δεράτια. Τα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα ιδρυτικά χρυσόβουλα του μοναστηριού. Υπάρχουν και στο καθολικό, είπαμε ότι εκτός από τις εικόνες της Παναγίας Τριχερούσας υπάρχουν και άλλες εικόνες, και όμως πρέπει να πούμε και κάτι για κεντητά υφάσματα, τα οποία είναι υφάσματα λαϊκής τέχνης από τη Σερβία, έτσι? Ναι, και όχι μόνο, υπάρχει και ύφασμα κεντητά, κεντητό ύφασμα της Εφημίας από 1399, η οποία κεντούσε μετά την άλωση του Σέρβικου κράτους και είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν και δύο σταυροί με τίμιο ξύλο. Κυρία Μπλαγκόγεβιτς, η σημερινή Σερβία κρατάει την σχέση της με το Χιλανδάρι όπως μέσα στους αιώνες υπήρχε αυτή η σχέση, και πώς περνάει αυτή η σχέση στη σημερινή σερβική πραγματικότητα, και στην ζωή και στην τέχνη? Και στη ζωή και στη τέχνη το Χιλανδάρι είναι πάντα μεγάλη έμπνευση, όχι μόνο για τους καλλιτέχνες οι οποίοι ζωγραφίζουν με έμπνευση του Χιλανδαριού ή για τους ποιητές, αλλά για ολόκληρη πνευματικότητα, και είναι η επιθυμία πολλών ανθρώπων να πάνε να προσκυνήσουν σε αυτό το μοναστήρι, και κάνουν ας πούμε αθλητές, τρέχουν μέχρι το Χιλανδάρι από το Βελιγράδι, υπάρχουν και τέτοια με αθλητισμό, ή κάνουν ποδήλατο μέχρι το Χιλανδάρι. Είναι σαν να κάνουν κάποιο κόπο, να κοπιαστούν, και είναι θυσία προσκυνητών για το Χιλανδάρι. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο, οργανώνουν, και επίσης για αποδοχή των προσκυνητών υπάρχει στο μετόχι του Χιλανδαρίου στο Κάκοβο ζωντόχου πηγής, όπου μπορούν να μείνουν και περιμένοντας να μπουν μέσα στο Χιλανδάρι. Και εκεί πρέπει να σημειωθεί, αυτό ήθελα να πω για το το Χιλανδάρι πήρε το Κάκοβο, αυτό το μετόχι. Το μετόχι. Ναι, το μετόχι. Υπάρχει μια ιστορία, λαϊκή προφορική παράδοση,
ότι ένας Τούρκος το χάρισε στο μοναστήρι αφού δεν μπόρεσε να κάνει το παιδί και έχει ακούσει ότι στην Ιεραμονή Χιλανδαρίου υπάρχει αμπελώνας ο οποίος είναι από το τάφο του Αγίου Σιμεών, του Μυροβλήτου. Και πάρα πολλοί άτεκνοι μπορούν να αποκτήσουν το παιδί κάνοντας νηστεία και τρώγοντας από αυτό το αμπελόνα. Αυτό υπάρχει και σήμερα και το κάνουν και υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα και μετά άνθρωποι στέλνουν βοήθεια. Και είπε αν αυτό μπορεί να βοηθήσει και αν ο Θεός του χαρίζει έτσι, ναι, το παιδί, αυτός θα χαρίσει. Και όντως μετά από λίγο κάνανε έναν ιό και αυτός έτσι χάρισε, παρεχώρησε στο μοναστήρι αυτό το μετόχι, στο Κάκοβο, είναι στη Χαλκιδική προς Ουρανόπολη. Προς Ουρανόπολη. Ναι. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς ακόμα. Είναι πάρα πολλά που θα υποθούν και στις εκπομπές των υπόλοιπων συναδέλφων για το Χιλανδάρι μέσα στη μέρα. Εμείς είχαμε μαζί μας την κυρία Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς, που είναι συνεργάτης της Ακαδημίας Επιστημών του Βελιγραδίου, εθνολόγος και ερευνήτρια της πνευματικής παράδοσης του Χιλανδάριου, και νομίζουμε ότι πήρατε μια γεύση και της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας και της πνευματικής παράδοσης, αλλά και της σχέσης με την σερβική ορθοδοξία και το σερβικό λαό που έχει αυτό το μοναστήρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας βοηθήσατε, κυρία Μπλαγκόγεβιτς. Εγώ σας ευχαριστώ. Μονή Χιλανδαρίου. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Δημήτρη Κοσμόπουλο.